Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Αγγί. Καλησπέρα. Αντώνης από Νέα Ερυθρέα, Αγγίς. Ναι, πες. Τι θα πω. Τι κάνει το μωρό, που είναι αυτό, φορώ. Τι θα πεις. Ναι, έφυγες. Έλα, φίλε. Παναθηναϊκός είμαι από Θεσσαλονίκη. Παναθηναϊκός, πες μου εσύ που είμαστε. Καταρχάς, όνομα, όνομα. Για τον οπαδό χθες. Όνομα. Φώτης. Πες Φώτη. Συλληπιτήρια για τον οπαδό χθες του Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτά είναι... Ναι, καλά μην γίνονται. Από εκεί και πέρα να σχολιάσω λίγο δύο πράγματα για χθες. Το πρώτο είναι η αντίδραση του κυρίου Καραπαπά. Μόλις είσαι καραγκιόζης. Είσαι καραγκιόζης. Ποια είναι η αντίδραση. Αυτά που γράφει το SDNA. Πες μου από... Άκου. Πες μου, άκου. Ό,τι μου πεις, πες μου από πού το έχεις διαβάσει. Σε site δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς ποιο. Θα θυμίσει το site. Όχι. Άκου. Θυμίσει το site και εγώ θα σου πω και την πραγματικότητα. Θυμίσει το site της πουστιάς που το έχεις διαβάσει. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ή τον Καντέτα ή το SDNA. Α, μπράβο, αν δεν κάνει λάθος. Είδες που θυμήθηκες. Λοιπόν, είναι το site της πουστιάς και τα δύο. Ο Καραπαπάς συμμεριζόταν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες με τον Δόνη τον ίδιο δίπλα του συνέχεια. Ο Θεοδωρίδης ήταν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί με τον Διούδη. Η 7 χειροκρότησε όλο τον Διούδη. Γαμιέστε και εσείς, άκουρε πουστράκια, και είστε αχάριστοι, και αλυταράδες όλοι εσείς που μία τέτοιες συμπεριφορές θέλετε να τις πάτε στο αντίθετο σημείο. Και εντάξει αυτοί οι πούστιδες δημοσιογράφοι που αλλοιώνουν και οδηγούν τον κόσμο, μην γίνει τίποτα καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, μην γίνει τίποτα καλό να το αναδείξουμε. Και αν έχει γίνει καλό να το πάμε στην πουστιά. Εσύ ρε Καραγκιόζη που τους διαβάζεις, τι πίστεψες. Καλησπέρα Άγγι, Βαγγέλης από Χανιά είμαι. Γεια σου Βαγγέλη, ομάδα. Λοιπόν, δεν μου λες πώς γίνεται κάθε φορά, σας γλεντάει ο... Ομάδα, έφυγες ρε Βαγγελίτσα από τα Χανιά. Βαγγελίο, δεν είσαι εντάξει. Τώρα γνώμη έχεις αλλάξει. Καλησπέρα, Άγγι. Καλησπέρα. Όνομα, ομάδα. Κώστας από Καβάλα, Παναθηναϊκός. Πάμε, Παναθηναϊκέ. Καταρχάς ήθελα να συγχάρω τον κόσμο του Ολυμπιακού για την κίνηση αυτή στο Διούδη. Έτσι ήταν ένα που δεν χωράει οπαδικά και τέτοια. Να πω και κάτι άλλο. Λείπει και ο Τάκης, ήθελα να τα πω ευθέως στον Τάκη. Όσο αφορά τον μπάσκετ, εντάξει, μπάσκετ παίξαμε καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα. Εσύ μόλις θες παίξαμε ποδόσφαιρο, κοίτα να δεις. Άκου. Αρχή, αλεξιχή, εντάξει, εσύ, έλα να σου πω. Μόλις θες παίξαμε ποδόσφαιρο, πάμε στο ποδόσφαιρο. Που φέραμε και ισοπαλία, δεν σου είπα ότι κερδίσαμε. Ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά πάμε όχι όπου θέλετε. Γιατί δεν παίζουν τα ελληνικά γήπεδα Έλληνε διαιτητέ και ότι πρέπει να παίζουν ξένοι διαιτητέ. Γιατί άμα ήταν Έλληνε διαιτητέ, θα έλεγε 3-1 και θα είχαν πανεπιστήμιο. Λοιπόν, τι είδε δηλαδή που έπαιξε ξένο διαιτητή. Τι έπαιξε, ρε. Ήτανε καλό. Ήτανε καλό. Κάτσε, ρε, θα δίνε το πέναλτι. Ήτανε καλό ο διαιτητή και μιλάω και μαζί σου και με λε και ρε. Ήταν άψογο. Έφυγε. Άψογο είναι ο πάτο σου. Έλα. Τι είναι αυτό, έφυγες. Σε πούλησε η τεχνολογία. Πάμε στο επόμενο. Κρίμα που δεν είναι και ο Τάκης εκεί σήμερα να πούμε μια καλησπέρα και σε αυτόνα. Σ' ακούει. Σίγουρα θα έχει το λόγο του. Είχα την ευκαιρία τα τελευταία 3 χρόνια όταν ερχόμουν να πάω Πειραιά ή να το δω στο γήπεδο, στο μπάσκετ, γιατί και εκεί πάω. Έχω κάρτα... Πηγαίνεις.